φάνηκε μέσα από την αποδεικτική διαδικασία και το είδατε όλοι, ότι επειδή ο Έτη έψαχνε τα θύματα του. Γλίτωσαν 5 γυναίκες από τα χέρια του, δυστυχώς δεν γλίτωσε η Σούζαν. Ηθική δικαίωση για την οικογένεια της Αμερικανίδας βιολόγου Σούζαν Ήτον, που τον Ιούλιο του 2019 δολοφονήθηκε άγρια αφού προηγουμένως βιάστηκε επανειλημμένα, αποτελεί η απόφαση του μεικτού όρκου του εφετείου Κρήτης να κρίνει ομόφωνα ένοχο τον 32χρονο σήμερα κατηγορούμενο, διατηρώντας την ποινή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα. Ισόβια για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, 13 χρόνια για τον βιασμό και 3 μήνες για οπλοκατοχή. Για μας κλείνει το δικαστικό κομμάτι μιας τραγικής και φρικιαστικής ιστορίας. Όσοι ήσασταν σήμερα παρόντες και παρούσες στην αίθουσα, νομίζω ότι συγκλονιστήκατε από το μέγεθος αυτής της φρικοειδούς ιστορίας. Πιστεύω ότι τώρα ξεκινάει η ανάρρωση αυτής της μεγάλης πληγής για την οικογένεια της Σούζαν Ήτον. Και πάνω απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι επιτέλους η κοινωνία σώθηκε μια και καλή από έναν ενδυνάμει κατασυρωή δολοφόνο. Στη διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας που άρχισε το πρωί μετά από πολλές αναβολές, αναβίωσαν πτυχές της υπόθεσης που ξεπερνούν την πιο αρρωστημένη φαντασία. Τραγικά πρόσωπα εντός της δικαστικής αίθουσας, μέλη της οικογένειας της Σούζαν Ήτον. To try to do the best you can to make sure this doesn't happen again to anyone else. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία του βιασμού και περιέγραψε ένα σκηνικό τροχαίου δυστυχήματος. Στην στροφή του δρόμου την είδα να τρέχει και πήγε να περάσει μάλλον στην άλλη πλευρά του δρόμου. Δεν κοίταξε και δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Έκανα ελιγμό δεξιά να την αποφύγω και την χτύπησα με την πλευρά του οδηγού στα γόνατα. Το αμάξι την πήρε από κάτω και εγκλωβίστηκε. Σταμάτησα, κατέβηκα από το αμάξι και την είδα που δεν μίλαγε, μόνο έτρεμε. Τότε έκανα όπισθεν για να την απεγκλωβίσω. I'm here. Oh. It's very hard to be here. Take your time. It's okay. Because I want everyone to know what an incredible person my sister was, and what a terrible loss it has been for our family. Ο κατηγορούμενος υπήρξε όχι απλά αμετανόητος, θεωρώ ότι υπήρξε και προκλητικός. Φυσικά η ελληνική δικαιοσύνη εκτίμησε ότι, όπως τόνισε και ο εισαγγελέας της έδρας αλλά και η πρόεδρος του δικαστηρίου, δεν υπήρξε καμία ηθική μεταστροφή του ανθρώπου αυτού. Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου δεν έπεισαν το δικαστήριο, ενώ στην αγορευσή του εισαγγελέας της έδρας εμφανίστηκε καταπέλτης. Ο κατηγορούμενος, έχοντας πλήρη συνείδηση των πεπραγμένων για να ικανοποιήσει τις γενετήσιες ορμές του, επέλεξε και τέλεσε με πλήρη νυφαλιότητα την ανθρωποκτονία και τον βιασμό χωρίς καμία αμφιβολία. Με αυτές τις σκέψεις η παθούσα είχε την ατυχία να βρεθεί στο δρόμο του και να βρει έναν μαρτυρικό θάνατο. Θεωρώ ότι πρέπει να τον κηρύξετε ένοχο. Νομίζω ότι η απόφαση αυτή τον εντάσσει πλέον στους ανθρώπους που θα είναι για επιμακρών μέσα στην φυλακή, μέχρι τις ότου θεωρώ θα συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής και της τραγωδίας που έσπηρε σε δύο μικρά παιδιά που στερούνται τη μητέρα τους και σε ένα σύζυγο που έχασε την αγάπη της ζωής του ένα τραγικό μεσημέρι στην Κρήτη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις αρχές Ιουλίου του 2019, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση της Αμερικανίδας βιολόγου από το Κολυμπάρι, όπου βρισκόταν για να συμμετάσχει σε επιστημονικό συνέδριο στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Η 60χρονη βρέθηκε νεκρή από σπηλαιολόγους σε ένα γερμανικό καταφύγιο στο Μάλεμε, με τον 28χρονο τότε να συλλαμβάνεται και να ομολογεί το είδε χθες έγκλημα. Είχε συναντήσει τυχαία την άτυχη βιολόγο στο Κολυμπάρι και αφού τη χτύπησε με το αυτοκίνητό του, την έριξε ανέστητη στο οδόστρωμα, την έβαλε στο πορτμπαγκάζ και την μετέφερε στο γερμανικό καταφύγιο, όπου τη βίασε επανειλημμένα.